Η λέξη σεισμός χτυπά στο κέντρο της καρδιάς κάθε καλαμαδιανό. Αυτή η τραγωδία που ζουν οι χώρες στη γειτονιά μας κινητοποίησε αμέσως τους καλαματιανούς. Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Καλαμάτας, κ. Θανάση Βασιλόπουλου, στο πνευματικό κέντρο Καλαμάτας συγκεντρώνονται είδη πρώτης ανάγκης, δηλαδή τρόφιμα μακράς διαρκείας, ρουχισμός ζεστός, φάρμακα αντισηπτικά, γάντια και οτιδήποτε άλλο φαρμακευτικό υλικό χρειάζεται, τα οποία αυτές τις μέρες θα συγκεντρώνονται πρωί και απόγευμα στο πνευματικό κέντρο και με μέρημνα του Δήμου Καλαμάτας θα αποσταλούν στις περιοχές που δοκιμάζονται με έναν τραγικό τρόπο που όλους μας έχει συγκλονίσει. Οι Καλαματιανοί έχουν ζήσει αυτή την αλληλεγγύη, την αρρωγή και η αναγεννημένη πόλη αμέσως στάθηκε αλληλέγγυα και θα σταθεί και τις επόμενες ημέρες σε αυτούς τους συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Ευχόμαστε πολύ γρήγορα να ξεπεραστεί ο πόνος τους και εκ βάθους καρδίας ευχαριστούμε όλους τους Καλαματιανούς που αμέσως επικοινώνησαν και έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν να επικοινωνούν μαζί μας, ώστε η οποιαδήποτε μορφή προσφοράς τους από το δυστέρημά τους να διευθετηθεί και να κατευθυνθεί εκεί που υπάρχει ανθρώπινος πόνος. Βλέπουμε ότι το κάλεσμα τρέχει λίγες ώρες μόλις και ήδη πίσω έχει συγκεντρωθεί σχεδόν μισό φορτηγό. Είναι αλήθεια ότι αμέσως και μάλιστα πριν ακόμα από την ανακοίνωση του Δημάρχου μας είχαν επικοινωνήσει μαζί μας μέσω των κοινωνικών δικτύων αν θα υπάρχει τέτοιο κάλεσμα. Ο Δήμαρχος προφανώς ανέλαβε την πρωτοβουλία. Ο Δήμος Καλαμάτας είναι πάντα πρωτοπόρος σε τέτοιου είδους καλέσματα και προφανώς και η κοινότητα Καλαμάτας με όσες δυνάμεις διαθέτει. Αλλά πριν απ' όλα, η ψυχή του κάθε Καλαματιανού είναι πρωτοπόρα όσον αφορά το θέμα της αλληλεγγύης και της αρρωγής. Παρόμοιο κάλεσμα έκανε σήμερα και η Μητρόπολη Μεσσηνίας. Χαιρόμαστε το ότι αυτό γίνεται ένα κίνημα αλληλεγγύης και προφανώς μπορεί να συνεχιστεί και από άλλους φορείς. Και στο εργατικό κέντρο υπάρχει παρόμοια δράση. Αυτή η μεγάλη κινητοποίηση να απαλύνει τον πόνο αυτών των ανθρώπων. Η Καλαμάτα είναι εδώ. Πρόεδρε, μια ερώτηση τώρα σε επίπεδο προσωπικό. Υπήρξαν στα κοινωνικά δίκτυα και κάποιοι που διαφωνούσαν η Ελλάδα να στείλει στήριξη στην Τουρκία λόγω των εθνικών γεγονότων και επειδή είναι και πάρα πολύ πρόσφατο το γεγονός της απώλειας των δύο πιλότων. Ποια είναι η δική σας γνώμη γι' αυτό? Είναι προφανές και ελεύθερα ο καθένας μπορεί να εκφραστεί απεριόριστα, να πει οτιδήποτε θέλει. Εδώ όμως μιλάμε μια τραγωδία που δεν έχει σύνορα. Η φυσική καταστροφή δεν βλέπει κράτη, δεν βλέπει έθνη και εμείς ως Έλληνες, άνθρωποι σε μια περιοχή του κόσμου πάντοτε ευαίσθητη γεωπολιτικά, δεν σημαίνει ότι πριν από όλα, πριν από Έλληνες, είμαστε άνθρωποι. Πρώτα θα λειτουργήσουμε ως άνθρωποι και μετά τα γεωπολιτικά και τα πολιτικά σε δεύτερη μοίρα. Και να επισημάνω και κάτι άλλο πάρα πολύ σοβαρό. Η εμβέλεια αυτού του κύματος αλληλεγγύης, της αλληλεγγύης των Ελλήνων, είναι μεγαλύτερη από το βεληνικές κάθε βόμβας.